Ω, τ' αγαπητό μου κοινό, Δον Πάκης εδώ. Σας έλειψα. Λοιπόν, ξέρω ότι έχουμε καιρό να κάνουμε βίντεο, αλλά προσπαθούμε με τα μηχανήματα που έχουμε, όσο μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Ελπίζω να σας αρέσει το background πίσω. Αυτό θα είναι της εκπομπής μου το background. Και σήμερα θα ασχοληθούμε και θα διασκεδάσουμε, και λέω θα διασκεδάσουμε, γιατί θα καταλάβετε στη διάρκεια του βίντεο. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε σήμερα φωτογραφίες περίεργες. Η πρώτη φωτογραφία που βλέπετε δίπλα μου δείχνει ένα τύπο στα δεξιά να έχει κάνει μια κόμωση. Τι να σας πω τώρα. Έχει κάνει κάτι κερατάκια έτσι προς τα πίσω. Ταύρουνα είναι. Κρίμα, ωραίο πρόσωπο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν πάει αυτή η κόμωση. Να μου πεις σε ποιο κεφάλι μπορεί να πήγαινε. Αλλά, γιατί να το κάνω αυτό. Τι να κάνω, μόνος γοϊψίρες θα κάνουμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Αριστερά μας λοιπόν, βλέπουμε ένα παλικάρι. Τώρα δεν ξέρω πως φαίνεται στην κάμερα να αριστερά ή δεξιά. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, από εδώ είναι αριστερά. Βλέπουμε ένα παλικάρι να έχει. Τι μάλλον είναι αυτό. Σαν μπάρα ποδηλάτου είναι, BMX. Τι είναι αυτό ρε που έχει κάνει εκεί να πούμε. Να τον ενοχλεί ο ήλιος. Έχει σηκώσει και το μαλλί πίσω στυλ καρφάκι μου η κάνα. Έχει κάνει ίσια εδώ από ό,τι βλέπετε τα μαλλιά του με ζελέ και πάνω είναι σαν μπάρα για μηχανές, για BMX. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι για να φεύγει το νερό. Τέλος πάντων. Στον καθένα ξεχωριστά λοιπόν θα αφιερώσω ένα τραγουδάκι. Και είναι... Φιλαράκι μας αριστερά με το ενσωματωμένο καπέλο. Στην επόμενη φωτογραφία βλέπουμε ένα όχημα. Όποιος το έχει φτιάξει αυτό, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι ένα όχημα φτιαγμένο, το πιο πιθανό από σίδερο, δεν νομίζω από ξύλο, και βαρέλια. Δηλαδή αυτό δεν θα με χάλαγε για έναν και μόνο λόγο. Δεν θα με χάλαγε αυτό το χηματάκι. Να ήταν και τα τρία βαρέλια γεμάτα μπύρες μέσα. Και να έχει ένα καλαμάκι τεράστιο. Φανταστείτε πως είναι του φρεντοτσίνο, αλλά τεράστιο. Να λυγίζει, να το έχει στο στόμα να οδηγάς και να το φας μπυρίτσα. Καλοκαιράκι τώρα, 38-39 βαθμούς. Αυτός ή αυτή που το έφταξε, αξίζει ένα respect. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε στη φωτογραφία, δεν ήταν και εύκολο να το φτιάξει. Έτσι, τώρα κινείται με τα πόδια, αλλά νομίζω πρέπει να έχει μηχανισμό, κάτι σαν μπαταρία θα έχει βάλει. Λοιπόν, μακάρι να έχει μπύρες, να είναι γεμάτο μπύρα το κάθε βαρέλι μέσα. Πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι στον κατασκευαστή ή στην κατασκευάστρια αυτού το χήμα. Έχουμε την καταπληκτική αυτή καφετέρια, να το πω, μπαρ να το πω, για μπαρ μου φαίνεται περισσότερο. Είναι κάτι που πολλοί θα γουστάνε να πάνε να πιω ένα κοκτέιλ, ας πούμε τώρα, έτσι. Τώρα αυτό είναι φτιαγμένο σε ένα τεράστιο ενιδρίο και πάνε να έχει κάτι σαν εξαερισμούς που να μπαίνει οξυγόνο, ή είναι μέσα στη θάλασσα, παιδιά, μέσα στο βυθό. Τώρα φαντάσου, να σε έχει χωρίσει κόμενα τώρα, έτσι, και να σε ψάχνει.
και εσύ να είσαι μέσα σε αυτό το μπαρ. Αν δεν το ξέρει και η ίδια, φαντάσου πόσο καιρό θα κάνει να σε βρει. Στον ιδιοκτήτη λοιπόν αυτού του μπαρ, αφιερώνουμε ένα τραγουδάκι. Θαλάσσα, θάλασσα τους θαλασσινούς, θαλασσάκι μου. Και να διασκεδάζεις τώρα με την παρέα σου, να γουστάρεις βέβαια που σε ψεκόμενα, αλλά να σε δένει πίσω και να σε ψάχνει, έτσι. Ρε μάγκες, τι σπίτι είναι αυτό? Ποιος μάγκας σκέφτηκε να το ψάξει αυτό? Μόνο και μόνο το σχέδιο θέλει ιδιοφυΐα. Από τι, στάνταρ είναι αλουμίνιο. Είναι όλο αλουμίνιο. Πλαστικό να είναι, δεν νομίζω. Πάντως είναι πολύ ωραίο, αν και δεν είναι πιστεύω για δύο άτομα. Έτσι όπως το δείχνει τουλάχιστον η φωτογραφία, εκτός αν έχει και με σκάλα και κατεβαίνεις κάτω, έτσι. Πάμε λοιπόν σε αυτό το μάγκα ή σε αυτή την ιδιοφυΐα να αφαιρέσουμε ένα τραγουδάκι σε αυτό. Αφαιρεωμένο, γιατί είναι πολύ μάγκας αυτός που έφτασε. Night Rider. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό το σπίτι να μην το έχει κάνει φιλόσοφος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι απλά θα γούσταρα να μείνω μέσα, θα γούσταρα να μείνω και να γαυγίζω και από τη χαρά μου. Είναι καταπληκτικό, πολύ ωραίο αυτό που έχει φτιάξει. Γράφτε κάτω στα comments ποια φωτογραφία σας άρεσε περισσότερο και τι θα θέλατε να έχετε από όλα αυτά που σας έδειξα σήμερα. Και θα βγάλω και part 2. Αυτός που έφτιαξε το σπίτι αυτό αξίζει όχι πολλά respect, ούτε εγώ ξέρω τι. Πάμε λοιπόν να το αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Βερφίλ! Τι θέλει ρε ηλίθιε! Εσύ είσαι ηλίθιος ρε! Τι θες ρε μαλάκα, ούτε να χαίσουμε δεν μπορούμε! Έλα να δεις κάτι που κάνω στην εκπομπή μου, να είναι μια φωτογραφία. Άντε από εδώ, βλάκα. Άντε γαμίσου. Δεν θέλει να έρθει. Λοιπόν, αυτό το σπίτι έχει σχήμα ηχείου. Εγώ βάζω στο σχήμα τέλει Photoshop βέβαια. Αλλά εάν υπάρχει, πρέπει να είναι στην Κίνα, νομίζω κινέζικα, εάν υπάρχει, θα είναι στάντα με 10 δωμάτια μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και σκάλα απλά είναι, αλλά νομίζω είναι φώτος από αυτό. Να σε τίγκα στο ραπ τώρα. Τίγκα στο ραπ. Για ραπ, δεν ξέρει τίποτα, ρε. Εμένα θα μου πει ρε μαλάκα, μα ξέρω από ραπ. Δεν ξέρω. Και πολύ θα γούσταρα να έχω αυτό το σπίτι. Πολύ θα γούσταρα. Πάμε να αφιερώσουμε στο κατασκευαστή ένα τραγουδάκι. Βάση δράση, άλλη κλάση, μη τους φάει κόκαλα. Βάζεται στη θέση τους, όλα είναι τα φρόκαλα. Εγώ δεν είμαι ξορισμένος, πάντα ανεβασμένος. Αυτό 2-10 μέσα στο hip hop εγκλωβισμένο. Πολύ θα γούσταρε ένας άντρας να έχει γκόμενα αυτήν και να μην πληρώνει εισιτήρα για τα αεροδρόμια. Ποιος χριστιανός έκανε αυτό το μαλλί? Πώς μπόρεσε και το κάνει πραγματικά, δηλαδή βίδες πέρασε στο κεφάλι. Αν και στο συγκεκριμένο πρόσωπο πάει. Εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει. Κοπελιά, είσαι πολύ κοστά. Οπότε και εγώ θα σου αφιερώσω ένα τραγουδάκι. Αμέ. Πάνω ελικόπτερο απόψε βραπετεύω. Να ψάχνεις τώρα να με βρεις στην Κρήτη και στον Εύρο, στον Εύρο. Επόμενη φωτογραφία βλέπουμε ένα διαστημόπλιο, κυριολεκτικά. Δηλαδή, κοπελιά εσύ που το έχεις, το ξέρω ότι δεν μπορεί να μου μιλήσει αυτή τη στιγμή. Το ξέρω ότι είσαι μια φωτογραφία. Το ξέρω ότι αυτό το αμάξι τα σπάει.
είναι τουλάχιστον 3 μέτρα ύψος, μπορεί και παραπάνω, γιατί από ό,τι το βλέπω εδώ στη φωτογραφία, στάνταρ είναι στο ύψος του σπιτιού σχεδόν. Τι λέω, τι 3 μέτρα παραπάνω είναι αυτό. Δεν θα έχει και κανένα 2-3 μέτρα μάκρος. Θα χωράει 6-8 άτομα μέσα. Τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι, ρε. Το ήθελα αυτό να μάξει πολύ. Φανταστείτε τώρα να πω εγώ στη δουλειά μου και να πω καλημέρα αφεντικό, ήρθα. Θα μου πει με τι. Και θα έχει δίκιο. Αλλά επειδή μου αρέσει αυτό το αμάξι, πάμε να αφιερώσουμε στο αμάξι και στην κοπέλα αυτό το τραγουδάκι. Προσοχή, προσοχή. Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντός 5 λεπτών. Οι επιβάτες στα στέσεις των. Πες τον πύραυλο, κυρά μου, και τα έξοδα δικά μου. Και τα έξοδα δικά μου. Πες τον πύραυλο, κυρά μου. Η Beatle είναι η Mini Cooper. Βάζω στοίχημα ότι το έχει κοπέλα. Γιατί έχει και την πεταλουδίτσα πάνω. Τα σπάει. Πρέπει να είναι όχι απλά φιλόζωη, όπως το σπίτι που είδαμε με τα... στο σχήμα σχηλιών. Είναι πανέμορφο. Εμένα μου αρέσει. Έχει βάλει, νομίζω, τίγρης είναι αυτό, που έχει κάτσει μια πεταλουδίτσα στη μύτη της και είναι μέσα στη φύση. Είναι κάτι πανέμορφο. Είναι κάτι πανέμορφο. Και πρέπει να το έχει κοπέλα. Αν το έχει κοπέλα, το έχει κοπέλα. Αν δεν το έχει κοπέλα, θα το έχει άντρας. Και άμα το έχει άντρας, θα το αφιερώσω αυτό το τραγουδάκι, όποιος και να το έχει. Πάμε! Σήμερα τώρα στη γωνιά και μου πήρε στα μυαλά. Πες με στο καμπριολέ, πάμε για κανένα καφέ. Κάνει το πάνα, πάμε παραλία. Ρε με το Beatle να γράψουν ιστορία. Στον Πειραιά και στο Πασαλιμάνι. Με τα γλυφάδα για κανένα σπινάκι. Δύο καρδιές μες στο παμπαλέ. Πόσο πια, μα πόσο πια. Έχουμε δει και έχουμε δει αυτοκίνητα να κυκλοφορούν με καμένη λάμπα. Και τρακαρισμένα έχουμε δει. Μην κουνιέσαι εσύ. Μην κουνιέσαι εσύ. Κοιμάμαι ρε. Χαίστηκα που κοιμάσαι. Έχουμε δει και έχουμε δει περίεργα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Αλλά αυτό. Αυτό. Ο τύπος έφαγε στούκα. Ωραία. Έφαγε στούκα, του δώσε στούκα, ποιος ξέρει. Και αντί να πάει, να το αλλάξει, να βάλει μια λάμπα αυτοκινήτου της προκοπής, πήγε και βάλει φακούς. Για το όνομα του Θεού. Πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι σε αυτόν τον Τιτάνα Ιδιοθεία. Και όλο χάλα και τα μάξι ξαφνικά. Για να σου κάνω παιχνιδάκια πονηρά. Με αγκαλίτσες και με χάρια τρυφερά. Στα σκοτεινά. Πού πας με αυτά τα μάξι, πού, 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 για το όνομα. Πού πας με αυτό το μάξι, αγόρι μου. Απ' το IKEA να πάρω αμάξι, θα έχει φώτα. Το καταλαβαίνεις, θα έχει φώτα ρε. Πρώτη τελευταία φωτογραφία για σήμερα. Άλλο ένα αριστούργημα βλέπουμε φτιαγμένο στην άμμο. Έτσι. Παλάτι. Ένα απίστευτο πράγμα. Πόσο χρόνο αυτή η καλλιτεχνάρα θα έκανε για να φτιάξει αυτό το αριστούργημα, παιδιά. Δηλαδή ένα απλό, ένα απλό καστράκι πάνω να φτιάξει στην άμμο και δεν λύεται. Δηλαδή αυτό πώς το φτιάξε ο άνθρωπος. Ένα πραγματικό πόσο νερό. Πόση άμμο. Πόσο χρόνο σπατάλησε για να το φτιάξει. Καταπληκτικό και πάμε να αφιερώσουμε στον δημιουργό του ένα τραγουδάκι. Απόψε στην άμμο θα χτίσω παλάτια. Με τον έρωτα σου θα γίνω κομμάτια. Ποιος ξέρει, μπορεί να το έκανε για να εντυπωσιάσει και κάποιο αισθημάτων. Ό,τι μπορούμε να εκφράσει, με όποιο τρόπο μπορούμε, παιδιά. Απόψε στην άμμο θα χτίσω παλάτια. Τι είναι αυτό? Τι έκανε ρε παιδιά ο τύπος? Τι έφτιαξε? Πήρε δύο μπουκάλια από εμφιαλωμένο νερό και τι έφτιαξε? Ωραία. Τι έκανε ρε ο τύπος?
δεν έχω να το αφιερώσω τραγουδάκι, έτσι. Για πάμε να δούμε μήπως κυκλοφορούνε όμως. Καλώς ήρθατε στο Perfect Marketing. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα νέο προϊόν τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο δεν θέλει και πολύ να το φανταστεί κανείς. Είναι ένα προϊόν το οποίο θα χρησιμεύει σε χειμώνα, ανάλογα, από φόρτα σκάλτσα, καλοκαίρι, στην παραλία, στο σπίτι, στον κήπο, ανάλογα που θες εσύ, στην ταράτσα, στην τουαλέτα, πιο από κατουρά, την ώρα που χέζεις. Απαραχεστείς εσύ! Μαλάκα! Και όπου θέλετε εσείς, θα μπορείτε να φοράτε αυτές τις παντόφλες. Αυτές οι παντόφλες είναι εγγυημένες. Έχουνε τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση και είναι οι παντόφλες νερό πλούτσι και με καπάκι. Θα τις βρείτε στην τιμή των 850.292,4 ευρώ με φιπλιά. Νερό πλούτσι, παντόφλες για όλους. Αυτό ήταν το βίντεο, δεν πάκεις για πάρτι σας, και θα βγάλουμε, άμα θέλετε και εσείς φυσικά, part 2. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε άλλη μια εκπομπή των Πάκης για το Verfl TV. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ, να περνάτε καλά, καλή εβδομάδα, και ό,τι θέλετε γράφτε κάτω στο comment να το σχολιάσουμε και γενικά να κάνουμε ό,τι επιθυμείτε εσείς. Αυτό είναι το YouTube. Να περνάμε καλά, να περνάμε ωραία. Δεν Πάκης λοιπόν, και καλό σας βράδυ. Oh!